εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, επέκρινε διερμήτατα τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, κατηγορώντας τον ότι υπονόμευσε τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ των δύο χωρών. Τα προκλητικά σχόλια του Τσελίκ έγιναν με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Καστελόριζο, όπου ξεκαθάρισε ότι καμία άλλη ερμηνεία για την ΑΟΣ δεν θα γίνει αποδεκτή απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος εκπρόσωπος τύπου, ο Μερτσελίκ, είπε σε σημεία των δηλώσεών του: «Η πόρτα του διαλόγου άνοιξε κατά τη συνάντηση του Προέδρου μας με το Μητσοτάκη. Ενώ επιδιώκεται αυτή η προσέγγιση ακραία στοιχεία εντός της Ελλάδας, κάνουν ό,τι μπορούν για να σαμποτάρουν αυτό το διάλογο». Ο προβοκάτορας Νίκος Δένδιας έκανε δηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια του. Πήγε στο Καστελόριζο και έκανε δηλώσεις εξηγώντας πως θα επεκτείνουν τους εξοπλισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και στοχοποίησε την Τουρκία. Τα λόγια του δεν μπορούν να φτάσουν σε εμάς χωρίς να πνιγούν στο Αιγαίο. Αυτή η δήλωση του Ντένδια είναι μια δήλωση που είναι κατά του διαλόγου. Το λόμπι του Χάος θέλει να σαμποτάρει τις προσπάθειες για διάλογο. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τη δήλωση Μητσοτάκη, πως πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο. Ο Δένδιας εναντιώνεται στις δηλώσεις Μητσοτάκη. Λέει πράγματα στο δικό του πρωθυπουργό μέσω της Τουρκίας. Και αυτό είναι πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ΑΚΕΠΕ του Ερντογάν της Τουρκίας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, msHD.gr.